Πρόσκληση. Τι κάνετε? Συνεχίζουμε τον αγώνα και για τις τελευταίες μέρες μέχρι την προσεχή Κυριακή. Έχετε ωραίο χαμόγελο σήμερα. Είναι χαμόγελο νίκης. Νομίζω ότι βεβαίως και είναι χαμόγελο νίκης. Έχω απόλυτη αισιοδοξία και για να πάμε και κατευθείαν στο ψητό της συζήτησης, κυρία Θεοδωροπούλου, έχω να σας πω ότι όταν ξεκινήσαμε αυτή τη δεύτερη προεκλογική περίοδο, είχα, δεν σας το κρύβω, την αγωνία ότι μπορεί ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας, οι συμπολίτες που επέλεξαν να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία, να επιδείξουν εφησυχασμό, λιγορία, να πούν ότι εντάξει, αφού κάναμε το καθήκον μας, δείξαμε αυτό που θέλαμε, τώρα 25 Ιουνίου πιο βαθιά στο καλοκαίρι, μπορούμε να πάμε και στη θάλασσα, δεν χρειάζεται κατά ανάγκη να πάμε να ψηφίσουμε. Είχα λοιπόν περισσότερο, κατά τη γνώμη μου, την αγωνία, αλλά και το καθήκον είχαμε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, να δώσουμε έμφαση σε αυτό, ότι δεν έπρεπε να υπάρξει τέτοιου είδους ολιγορία. Mm-hmm. Γιατί πραγματικά θα δίναμε μια μεγάλη ικανοποίηση στον Αλέξη Τσίπρα, αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, ότι κατόρθωσε για άλλη μια φορά να φέρει το χάος στη χώρα. Βλέπω λοιπόν τις τελευταίες μέρες, την τελευταία εβδομάδα, ότι ο κόσμος είναι αποφασισμένος, το πήρε το μήνυμα και πριν κάνει οτιδήποτε άλλο την προσεχή Κυριακή θα πάει να δώσει ξανά το μήνυμα στην κάλπη. Η κάλπη είναι άδεια και πρέπει να γεμίσει ξανά με καινούργια ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, όχι τα προηγούμενα της 21ης Μαΐου, γιατί εκείνα πλέον θεωρούνται άκυρα. Και δείχνουν οι συμπολίτες ότι θα το κάνουν. Θα το κάνουν με εγρήγορση, θα το κάνουν με μια διάθεση να δώσουν για άλλη μια φορά ξεκάθαρα το μήνυμα ότι πρέπει τέλος πάντων να ξεμπερδεύουμε με όσα δεινά έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας στον τόπο. Πάντως, για να το συνδυάσουμε και με αυτό που είπατε, η Νέα Δημοκρατία στοχεύει σε ποσοστά καύσωνα, 40 και πάνω. Η Νέα Δημοκρατία πήρε ένα απρόσμενα υψηλό ποσοστό στις 21 Μαΐου και κατά τη γνώμη μου η ελληνική κοινωνία, δείχνοντας την προτίμηση στη Νέα Δημοκρατία, έδειξε ότι θέλει ξεκάθαρα να γυρίσει σελίδα και να κάνει τα προσεχή 4 χρόνια άλματα, ώστε να φτάσουμε κάποια στιγμή επιτέλους τις υπόλοιπες χώρες της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας σε τόσα πράγματα στα οποία υστερούμε. Καλά, κύριε Μαραβέγια, έχω την άποψη όμως. Αν μου δώσετε την ευκαιρία, θα σας το εξηγήσω πάντως. Ναι, πείτε μου, ναι. Ότι δεν κέρδισε η Νέα Δημοκρατία, ότι ιτήθηκε πάρα πολύ άσχημα ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν εμπιστεύθηκε ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, φοβήθηκε τα όσα γίνανε το 2015. Δεν είχε 4 χρόνια αντιπολιτευτικό λόγο αθρώσιση σοβαρό απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί αν δούμε λίγο κάποια πεδία, όπως της οικονομίας, της παιδείας, της υγείας, δεν πήγατε και τόσο καλά τα 4 χρόνια. Να με την έννοια πια ότι έχουμε θέμα όσον αφορά το μισθολογικό, το εργασιακό, το οικονομικό. Τα ξέρετε κι εσείς. Θα απαντήσω σε ένα-ένα. Ναι, ναι. Καταρχήν, γιατί λέω ότι κέρδισε η Νέα Δημοκρατία και θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω με όσα αναφέρατε. Φανταστείτε ότι βρισκόμασταν στις 21 Μαΐου και την προεκλογική περίοδο εκείνη των ημερών, λίγες μέρες πριν από την έναρξη των Πανελληνίων Εξετάσεων. Και είχε η Νέα Δημοκρατία που έφερε πολιτικά δύσκολες αποφάσεις σε ό,τι αφορά την αναμόρφωση των πανεπιστημίων, όπως την κατάργηση του Πανεπιστημιακού Ασύλου, την βάση, την ειδική βάση εισαγωγής και πολλές άλλες μεταρρυθμίσεις. Είχε λοιπόν η Νέα Δημοκρατία απέναντί της έναν Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος λίγες μέρες πριν τις Πανελλήνιες έλεγε ότι εγώ αν αύριο είμαι κυβέρνηση, καταργώ την ειδική βάση εισαγωγής. Και στην ηλικιακή ομάδα 17 με 24, η Νέα Δημοκρατία για πρώτη φορά στα χρονικά ήρθε πρώτη. Αυτό σημαίνει ότι η κοινωνία και μάλιστα ποιο κομμάτι της κοινωνίας, το πιο αν θέλετε ευάλωτο ακόμα και σε υποσχέσεις ή το πιο ρομαντικό όπως θέλουμε μπορούμε να το πούμε, έκλεισε τα αυτιά
απέναντι σε έναν λαϊκιστή ο οποίος δεν έχει προηγούμενο για τη χώρα μας. Σε ό,τι αφορά όμως το αν ιτήθηκε γενικότερα, για να αφήσω την μερίδα των νέων και να πιάσω το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, είπατε ότι δεν τα πήγε καλά η Νέα Δημοκρατία με τους μισθούς. Πώς είναι δυνατόν να μην τα πήγε καλά ένα κόμμα που μέσα σε 15 μήνες, μετά από όλες αυτές τις περιόδους που περάσαμε την προηγούμενη τετραετία, βλέπε πανδημία, βλέπε έκρηξη στον πληθωρισμό και ενεργειακή κρίση και πόλεμο στην Ουκρανία, όλες αυτούς τους εξωγενείς παράγοντες που έφεραν μεγάλα δεινά και στην πατρίδα μας, και τους τελευταίους 15 μήνες η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αύξησε κατά 20% τον μισθό. Μπορεί να τον αύξησε, επιτρέψουμε όμως, δεν ζείτε σε άλλη χώρα, εδώ ζείτε και μάλιστα ως ενεργός πολιτής. Από τις 15 του μήνα και μετά δεν μας φτάνουν, γιατρέ. Αυτό που ξέρετε πολύ καλά είναι ότι το διαθέσιμο εισόδημα στην τσέπη του πολίτη δεν έχει να κάνει μόνο με το τι του βάζεις στην τσέπη, αλλά και με πόσα ως κράτος του παίρνεις από την τσέπη. Όταν λοιπόν ακούσαμε ξανά, εγώ ειλικρινά σας το λέω, μου ξύπνησαν πολύ έντονες μνήμες του παρελθόντος, όταν άκουσα τον κύριο Κατρούγκαλο λίγες ημέρες πριν την 21η Μαΐου να λέει ότι θα ξαναπάει τις εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών στα επίπεδα του 2016 και του 2017. Να σας κάνω μια προσωπική εξομολόγηση. Ήταν ένας από τους λόγους που αποφάσισα να κατέβω στην πολιτική. Λέω, με τέτοιους κλέφτες απέναντί μας θα πρέπει ενδεχομένως να εκθέσω τον εαυτό μου. Σας το λέω με πλήρη ειλικρίνεια ότι ήταν μια περίοδος που οι ελεύθεροι επαγγελματίες, στην τάξη των οποίων ανήκω και εγώ, δεινοπάθησαν εκείνα τα χρόνια. Άρα, όταν έρχεται μια κυβέρνηση να μειώσει 50 φόρους, 35% μείωση του έμφυα, μείωση και του εισαγωγικού και του μέσου φορολογικού συντελεστή, μείωση στη φορολογία των μερισμάτων, κατάργηση της φορολογίας για τις γονικές παροχές μέχρι 800.000 ευρώ. Δεν είναι η μέση οικογένεια που μπορεί να δώσει το παιδί της ένα σπίτι 100 και 200 και 300 χιλιάδων ευρώ, ή μπορεί να μοιράσει ένα ζευγάρι στα παιδιά του μια τέτοιου ύψους περιουσία. Θεωρούνται πλούσιοι όλοι αυτοί? Η απάντηση είναι απολύτως όχι. Άρα το διαθέσιμο εισόδημα στην τσέπη του πολίτη αυξήθηκε. Και ξέρετε τι άλλο δείχνει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές της 21ης Μαΐου? Ότι αναγνώρισαν οι Έλληνες πολίτες ότι αυτή η πληθωριστική έκρηξη και η έκρηξη στις τιμές γενικότερα, εννοώ που συμπαρασύρει και ό,τι έχει να κάνει με την ενέργεια, δεν οφείλεται σε κακούς χειρισμούς του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν εξωγενείς οι παράγοντες και έπρεπε να βρεθεί το μείγμα πολιτικής, και βρέθηκε μετά από κάποιους μήνες επεξεργασίας του πώς θα έπρεπε να περάσουν τα χρήματα, κυρίως με έμφαση στους πιο ευάλωτους. Και είδαμε πραγματικά τη Νέα Δημοκρατία να αποδεικνύει αυτό που λέει στην ιδρυτική της διακήρυξη, ότι είναι ένα κόμμα λαϊκό, ένα κόμμα των πολλών, ένα κόμμα πατριωτικό, ένα κόμμα που αγαπάει την πατρίδα, αλλά ταυτόχρονα και ένα κόμμα φιλελεύθερο που αφήνει τον ανταγωνισμό στην ελεύθερη αγορά και δεν τον καταπνίγει. Απλώς κάνει αυτό που πρέπει να κάνει ένα σοβαρό κοινωνικό κράτος, να εποπτεύει ότι δεν θα επικρατήσουν συνθήκες ζούγκλας. Όλα αυτά, ακόμα και αν δεν τα εκφράζουμε ενδεχομένως ή δεν τα εκφράζει ο πολίτης με τέτοια λεπτομέρεια, τα έζησε στο πετσί του, και γι' αυτό το λόγο έδωσε αυτό το τεράστιο ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Και ξέρετε, ιστορικά μπορεί να μην είναι το μεγαλύτερο ποσοστό που πέτυχε η Νέα Δημοκρατία. Πού είδατε εσείς τα χρονικά μια κυβέρνηση μετά από 4 χρόνια διακυβέρνησης να αυξάνει το εκλογικό της ποσοστό? Δεν έχει συμβεί ποτέ. Αν νόμιζα στα χρονικά, με τουλάχιστον στην περίοδο της μεταπολίτευσης, και όσο έχω μελετήσει εγώ αυτό το θέμα, η Νέα Δημοκρατία έσπασε μια παράδοση, την παράδοση που θέλει τη δεύτερη φορά, ακόμα και αν ανανεώνεται σε ένα κόμμα η λαϊκή εντολή, τα εκλογικά ποσοστά να υποχωρούν. Και δεν ζήσαμε
κάτι τέτοιο. Νόμιζα ότι θα με ρωτούσατε που είδατε εσείς τα χρονικά να περνάει υποψήφιος πρωθυπουργός και να το ρένουν με βάγιο το δρόμο. Έγινε και αυτό στην Αχαΐα προχθές. Δεν το είχα ξαναδεί. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ένα σπουδαίο έργο για τη χώρα. Του αξίζουν λοιπόν και εκδηλώσεις ενθουσιασμού. Από την πρώτη στιγμή έδειξε ότι είναι ένας διαβασμένος πρωθυπουργός, ένας πρωθυπουργός που μας έκανε εθνικά υπερήφανους, είτε γιατί αντιμετώπισε πολλαπλές κρίσεις όπως το Μάρτιο του 2020 ανάμεσα στον Εύρο και την πανδημία, είτε γιατί βρέθηκε στο Κογκρέσο να καταχειροκροτείται υπερασπιζόμενος τα εθνικά μας συμφέροντα και βάζοντας στο περιθώριο του κάδρου τη γείτονα Τουρκία. Να επιστρέψω όμως εγώ, γιατί μ' αρέσει να γκρινιάζω. Τελευταία δόση Market Pass, εγώ προσωπικά 42 ευρώ παίρνω. Την παίρνω την τελευταία δόση το 4 Ιουλίου. Τελειώνει το Market Pass, τελειώνει και το Fuel Pass, τελειώνει και η επιδότηση στο ρεύμα. Από Σεπτέμβρη τι κάνω? Σε πρακτικό επίπεδο να πούμε, γιατί πολλά ακούσαμε, ωραία ήταν όλα όσα ακούσαμε, αλλά μετά τις εκλογές έρχεται και η κανονικότητα, η κανονική ζωή και την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε. Ένα καινούριο μείγμα πολιτικής και ανακουφιστικών μέτρων περιμένει τους Έλληνες και κυρίως έρχεται εδώ η ώρα να πραγματοποιήσουμε το μεγάλο στοίχημα. Θέλουμε στο βάθος της τετραετίας ο βασικός μισθός να φτάσει τα 950 ευρώ. Σας θυμίζω ότι τον παραλάβαμε στα 650 το 2019. Ήδη βρίσκεται στα 780 και προχωράμε. Και το μέσο μισθό στα 1500 ευρώ. Τα 950 δεν θα τα δώσετε προφανώς από την τσέπη σας. Θα κληθεί ο εργοδότης να τα δώσει, ο επιχειρηματίας. Ο επιχειρηματίας θα πρέπει να έχει μια ευρύτητα οικονομική για να δώσει στον κάθε εργαζόμενο 950 ευρώ. Έτσι δεν είναι? Το να είναι βιώσιμη μια επιχείρηση για να μπορεί να πληρώνει τις υποχρεώσεις της, προφανώς και είναι ένα προαπαιτούμενο. Αυτό το πετυχαίνεις μέσα από την ανάπτυξη. Θεωρείτε ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες στις οποίες αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός και έφτασε τα 780 ευρώ μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και παρά το γεγονός ότι υπήρξε αυτή η πληθωριστική έκρηξη και πραγματικά τα νοικοκυριά πέρασαν δύο δύσκολους χειμώνες και το 22 και το 23. Θεωρείτε ότι ήταν ένα μέτρο άστοχο? Είναι πάρα πολύ εύκολο να σας το αποδείξω. Αν ήταν ένα άστοχο μέτρο η αύξηση του βασικού μισθού και ό,τι αυτή συμπαρασύρει, θα είχαμε δει αύξηση των δικτών της ανεργίας. Πού βρίσκεται η ανεργία? Στο 10,7%. Πού την παραλάβαμε το 2019? Στο 17%. Σχεδόν 7 ποσοστιαίες μονάδες. Και ξέρετε πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε στο κατόφλι του 10%, κάτω από το οποίο θα αρχίσει ξανά ο εργαζόμενος να μετράει και τις τριετίες που αυτά τα χρόνια δυστυχώς έχουν παγώσει. Βλέπετε λοιπόν ότι όταν η αύξηση του μισθού δεν έρχεται με πολεμικό ανακοινωθέν, αλλά έρχεται μέσα από την ανάπτυξη και υπάρχει ανάπτυξη στον τόπο, υπάρχει ακόμα περισσότερο και από την ανάπτυξη που ζήσαμε αυτά τα χρόνια η προοπτική μιας ακόμη μεγαλύτερης ευημερίας, δεν θα είναι πρόβλημα για τους επιχειρηματίες να δώσουν μεγαλύτερους μισθούς, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να κρατήσουν τους εργαζόμενούς τους. Ξέρετε, ήμουν το 2021 εισηγητής εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας στο εργασιακό νομοσχέδιο και έβλεπα, άντε να μην το πω, θα πω στελέχη της αριστεράς που έδειχναν ότι ποτέ μάλλον δεν είχαν δουλέψει στη ζωή τους. Βρίσκομαι εδώ και χρόνια στον ιδιωτικό τομέα και κάθε άλλο παρά ο εργαζόμενος θεωρείται αναλώσιμος. Θεωρείται ένα αναπόσπαστο κομμάτι μιας επιχείρησης. Ένας καλά εκπαιδευμένος και φιλότιμος εργαζόμενος. Αυτός ο εργαζόμενος παίρνει ήδη τώρα που μιλάμε, με όρους ελεύθερης οικονομίας, περισσότερα χρήματα από το βασικό μισθό. Διεκδικεί και παίρνει αυξήσεις. Αυτό ζω, αυτό καταθέτω ως μαρτυρία. Πραγματικά ζούμε σε μέρες που εγώ προσωπικά δεν περίμενα ότι τόσο σύντομα μετά τη δεκαετή οικονομική κρίση θα είχαμε μπροστά μας και
παρά το γεγονός ότι είχαμε και όλες αυτές τις αντιξοότητες τα 4 προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Είμαστε λοιπόν μπροστά σε μία φάση που η οικονομία θα υποστεί κυριολεκτική έκρηξη. Έκρηξη στην ανάπτυξη. Έρχεται το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που θα φέρει στη χώρα αρκετά δισεκατομμύρια. Πάρα πολλά από αυτά τα χρήματα θα πέσουν και εδώ στη Μαγνησία, μόνο σε, επειδή δεν αποποιήθηκα ποτέ την ιδιότητα του υγειονομικού, μόνο σε ό,τι αφορά τον τομέα του Εθνικού Συστήματος Υγείας στη Μαγνησία, θα πέσουν 80 εκατομμύρια ευρώ τα επόμενα χρόνια για αναβάθμιση είτε του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών για υλικοτεχνικό εξοπλισμό, είτε των κέντρων υγείας, της Αργαλαστής, του Αλμυρού, του Βελεστίνου, της Σκιάθου, της Κοπέλου, η αναβάθμιση του Περιφερειακού Ιατρείου της Αλονίζου, που ευελπιστούμε σύντομα να το δούμε και αυτό να γίνεται κέντρο υγείας. Έχουμε λοιπόν μεγάλα συστήματα. Γιατρούς και ασθενοφόρων να πάρουμε. Γιατρούς και οδηγούς ασθενοφόρων πρέπει πρώτα να εκπαιδεύσουμε για να έχουμε διαθέσιμους. Και είναι σίγουρο ότι και μέσα σε αυτές τις προκηρύξεις που θα γίνουν μέσα στα επόμενα χρόνια, 10.000 προκηρύξεις για υγειονομικούς, θα έχουμε και αυτές τις ειδικότητες. Σήμερα δεν υπάρχει, σας το λέω με τα λόγου γνώσεως και βεβαιότητα, δεν υπάρχει ούτε ένας άνεργος διασώστης. Όλοι εργάζονται είτε στο δημόσιο, στο ΕΚΑΒ δηλαδή, είτε στον ιδιωτικό τομέα. Άρα χρειαζόμαστε νέο έμψυχο δυναμικό. Mm-hmm. Αυτό στερήθηκε η χώρα κατά τη δεκαετή κρίση και βέβαια οι πληγές αυτές δεν είναι δυνατόν να επουλωθούν από τη μία στιγμή στην άλλη. Παρόλα αυτά έγιναν τεράστια βήματα πρόοδου σε αυτά τα 4 χρόνια. Αυτό το είδε και το αποτύπωσε ξεκάθαρα στις 21 Μαΐου ο ελληνικός λαός. Είμαι απολύτως πεπισμένος ότι θα πράξει το ίδιο και στις 25 Ιουνίου για να έχουμε μια αυτοδύναμη με, κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πολύ ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να έρθουν στη χώρα και μεγάλες μεταρρυθμίσεις που όλα αυτά τα χρόνια τις βλέπαμε στον πάγο. Αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Υπήρξαν και μεταρρυθμίσεις το 19 κατά την προεκλογική περίοδο που είχε υποσχεθεί ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά δεν τα έκανε όλα όσα ήθελε να κάνει. Θέλετε να μου αναφέρετε κάποιο παράδειγμα? Αξιολόγηση στο δημόσιο. Είχατε έρθει αντιμέτωπος και προς τιμή σας τότε, από τα έδρανα του Κοινοβουλίου είχατε πει πολλά πράγματα και ήρθατε αντιμέτωπος ακόμη και με συνδικαλιστές της δικής σας παράταξης. Μετά από χρόνια ήρθαμε στα δικά σας λόγια. Αν και μάλλον την τόλμη μου την πλήρωσα κάπως ακριβά. Ναι, αλλά ήρθαμε στα λόγια σας. Είμαι πολύ περήφανος για αυτές τις τοποθετήσεις μου, ακόμα και αν υπήρξαν στην ώρα τους αιρετικές. Και πραγματικά συνεχίζω να λέω ακριβώς τα ίδια πράγματα. Ο πολίτης επιτέλους πρέπει να έχει το βήμα να κρίνει ο ίδιος τις υπηρεσίες που δέχεται. Οτιδήποτε άλλο είναι ένα ξεκάθαρο αλυσβερίσι. Αν ο προϊστάμενος κρίνει τον υφιστάμενό του και ανάμπαλιν, δεν κερδίζουμε απολύτως τίποτα. Θα το τολμήσει αυτή τη φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Έθεσε μόνος του μερικά στοιχήματα ο Πρωθυπουργός, όπως αυτό mm-hmm. που σας ανέφερα για τους μισθούς, για την αύξηση των μισθών στο βάθος της τετραετίας, όπως την αναβάθμιση και την περαιτέρω μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όπως το να μπει βαθιά το μαχαίρι στο κόκαλο σε ό,τι αφορά τη δημόσια διοίκηση, την αξιολόγηση, την επιβράβευση των καλών. Την... Τι δάκε τη ρωτήσατε? Την? Τι δάκε? Κοιτάξτε να δείτε. Οι συνδικαλιστές έχουν και θα συνεχίσουν να έχουν το δικό τους ρόλο. Η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία έχει το δικό της ρόλο και έχει πρωτίστως την ύψιστη... Είστε έτοιμοι όμως να έρθετε αντιμέτωποι? Αυτό θα ήθελα να καταλήξω με αντιδράσεις αυτές. Είναι έτοιμη η Νέα Δημοκρατία μετά από αυτή την ισχυρή λαϊκή εντολή που είμαι πεπισμένος ότι θα λάβει στις 25 Ιουνίου να κάνει τις βαθιές τομές που χρειάζεται η χώρα, που χρειάζονται οι πολίτες και που συνομολογούν μεταξύ τους ακόμα και σε συζητήσεις στα καφενεία. Είναι πλέον τόσο διάχυτα όλα αυτά τα ζητούμενα που, ξαναλέω, το αποτέλεσμα της 21ης Μαΐου περισσότερο από οτιδήποτε άλλο δείχνει ότι η χώρα, οι πολίτες της είναι αποφασισμένοι να γυρίσουν σελίδα, να διακόψουν ακόμα και αυτή την πελατειακή σχέση που έχουν αναπτύξει από τα χρόνια της μεταπολίτευσης και μετά τουλάχιστον με το πολιτικό σύστημα. Θεωρώ ότι ήρθε η ώρα επιτέλους να δούμε με άλλη ματιά
και την πολιτική και τους πολιτικούς και τη σχέση ανάμεσα στους πολιτικούς και στους πολίτες. Το μήνυμα της κάλπης ήταν ξεκάθαρο και νομίζω ότι πλέον με ούριο άνεμο και με αέρα στα πανιά της η επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και με αυτή την ισχυρή λαϊκή εντολή θα βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο και στη δημόσια διοίκηση. Το καταλάβαμε με τρόπο τραγικό μετά τα Τέμπη, αλλά πράγματι έχετε δίκιο ότι ήμουν από αυτούς που είπε κάποιες μεγάλες αλήθειες με την ώρα τους. Mm-hmm. Και ήσασταν από τους λίγους, θα ήθελα να εξομολογηθώ τώρα, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στη Μαγνησία, που όταν μιλούσατε δεν είχατε το φόβο των λεγόμενών σας, με όποιο κόστος, γιατί κάνατε 2-3 τέτοιες κέρυες παρεμβάσεις μέσα στην τετραετία, που είπαμε μπράβο. Τότε βέβαια ξύνησαν πολύ και σε πολλά πεδία, αλλά κατόπιν εορτής, πολλοί είπανε μπράβο στον Κώστα το Μαραβέγια και θυμήθηκαν τις παρεμβάσεις του. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και πραγματικά μου δημιουργεί ιδιαίτερη χαρά να ακούω ότι κάποιοι έχουν μνήμη και ανακαλούν αλήθειες που υπόθηκαν και που κόστησαν. Mm-hmm. Κόστησαν και σε πίκρα, όχι, δεν αναφέρομαι μόνο στο εκλογικό αποτέλεσμα της 21ης Μαΐου και αυτό ανθρώπινο είναι, αλλά περισσότερο σε φθορά στα πρόσωπα της οικογένειάς μου που είδαν να λασπώνομαι, να λιδωρούμε, να κατηγορούμε άδικα. Λέτε για την υπόθεση Πολάκη τώρα. Όχι μόνο, και σε εκείνη τη συγκυρία της δυνατότητας αξιολόγησης. Παρεμπιπτόντως, τον κύριο Πολάκη τον έχετε δει τώρα τελευταία, γιατί το συζητούσαμε και με άλλους, έχει να εμφανιστεί πάρα πολύ καιρό ο κύριος Πολάκης. Νομίζω ότι πράττει σοφά να είναι εξαφανισμένος, γιατί θεωρώ ότι η τοξικότητα που έφερε στον πολιτικό διάλογο έκανε πάρα πολύ κακό στο κόμμα του και ενδεχομένως να είχαν δείξει ψήγματα σοβαρότητας αν είχαν τηρήσει το λόγο τους και δεν είχαν κάνει άλλη μία κολοτούμπα και να τον επαναφέρουν στα ψηφοδέλτια. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι εσωτερικά άλλων κομμάτων, δεν συνεχίζω με περαιτέρω σχολιασμό. Εξάλλου, με τον κύριο Πολάκη θα κλείσουμε τους λογαριασμούς μας στις δικαστικές αίθουσες. Έχει πάρει τον δρόμο του στη δικαιοσύνη η όλη υπόθεση. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Λέγαμε πριν για τα θέματα της υγείας. Η δήλωση Στασινού, σαν γιατρό σας ρωτάω τώρα, όχι σαν πολιτικό, ήταν άκερη. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να δηλώσει αυτό που θεωρεί... Δήλωση πνευματικού, συγγνώμη, στα συμβουλία. Μπορεί να δηλώσει, κατάλαβα, δεν πειράζει. Μπορεί να δηλώσει αυτό που προκρίνει ως σκόπιμο. Όλοι έχουμε την ελευθερία της έκφρασης. Σίγουρα η υγεία είναι μια πολύ ακριβή υπόθεση για κάθε πολιτεία, για κάθε κοινωνία, αλλά από την άλλη είναι μια άριστη ευκαιρία για να δείχνει το κοινωνικό του πρόσωπο ένα κράτος, φροντίζοντας από τον πρώτο μέχρι τελευταίο πολίτη με όλες του τις δυνάμεις, αλλά πάντοτε με επιστημοσύνη. Αυτό είναι και με ανθρωπισμό. Αυτό είναι πρωτεύον, αυτό φιλοδοξεί να κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και αυτό έκανε κατά τη διάρκεια της πανδημίας όπου το Εθνικό Σύστημα Υγείας δέχτηκε μεγάλους κλειδονισμούς, ναι, αλλά παρέμεινε όρθιο και υπηρέτησε την ελληνική κοινωνία και τη δημόσια υγεία. Προφανώς οι καρκινοπαθείς συμπολίτες πρέπει να την χάνουν όλης της θεραπείας που απαιτείται, είτε για την ανακούφισή τους, είτε για τη θεραπεία τους, αναλόγως το τι κρίνουν κάθε φορά πιο δόκιμο οι θεράποντες γιατροί τους. Mm-hmm. Και έτσι πράττει η Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έτσι πράττει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πράττει η Ελλάδα έτσι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Φυσικά. Γιατί βγήκαν κάποιοι γιατροί, συνάδελφοι του κυρίου Πνευματικού και είπαν, ρε παιδιά, αυτό μεταξύ μας τα ιατρικά συνέδρια το λέμε. Είναι πρακτική ορισμένες φορές, δεν λέω είναι πάγια πρακτική, σε κάποιες συγκεκριμένες και υποπροϋποθέσεις περιπτώσεις γίνεται. Βέβαια η δήλωση του κυρίου Πνευματικού έφερε αντιμέτωπο μεγάλη πλειοψηφία πολιτών και κυρίως τους καρκινοπαθείς και είχαμε την εξέλιξη με τα ψηφοδέλτια. Αλλά γίνεται.
τα ιατρικά βιβλία που ελπίζω όλοι να διαβάσαμε όσοι ασκούμε αυτό το επάγγελμα στο πανεπιστήμιο έχουν ξεκάθαρες οδηγίες για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ένας καρκινοπαθής που έχει πιθανότητες επιβίωσης, ένας καρκινοπαθής που βρίσκεται στο λεγόμενο τελικό στάδιο και βαίνει θνήσκων. Έχει οδηγίες και λεπτομέρειες, εξαντλητικές μπορώ να πω, για κάθε περίπτωση και για κάθε ασθενή μας. Φτάνει να έχουμε διαβάσει και να ξέρουμε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε σε κάθε περιστατικό και σε κάθε περίπτωση. Άρα, όταν ακολουθούμε τις γραμμές της επιστήμης, αυτές να ξέρετε ότι ταυτίζονται και με το κοινωνικό πρόσωπο της πολιτείας. Δεν αφίστανται τα δύο μεταξύ τους, γιατί η πολιτεία υιοθετεί συμπεριφορές που υποδεικνύονται από επιστήμονες. Δεν τα βγάζει καμία κυβέρνηση από το κεφάλι της χωρίς να δεχτεί τις σχετικές συμβουλές. Φροντίζει λοιπόν η Ελλάδα τους αρρώστους της, φροντίζει τους αρρώστους της σε όλα τα στάδια, είτε έχουν πιθανότητες επιβίωσης, είτε δεν έχουν πιθανότητες και οδηγούνται προς το θάνατο, πάντα με σεβασμό προς τον άνθρωπο και με επίκεντρο τον άνθρωπο. Είμαστε εξαιρετικά περήφανοι ότι το σύστημα υγείας στη χώρα μας διαχρονικά υπήρξε ασθενοκεντρικό. Το πρόσωπο κλειδί ήταν ο ασθενής γύρω από τον οποίο περιστρέφονται τα πάντα. Θα προφανώς μπορεί να γίνουν και λάθη. Γιατί κατηγορήστε από την αντιπολίτευση ότι πάμε για δυτικοποίηση της δημόσιας υγείας. Απόλυτα. Και θα γίνουμε σε λίγο μερικοί. Απόλυτα. Όπου σε βλέπουν, σε ρωτούν, έχεις ασφάλεια, δεν έχεις, σε αφήνουν στον δρόμο. Άμα έχεις, σε παίρνει το στενοφόρο. Οδηγούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Δυστυχώς η αντιπολίτευση δεν παραδειγματίστηκε από το αποτέλεσμα των εκλογών για να αποκτήσει τουλάχιστον σοβαρότερη ρητορική. Προτιμάει να εκφράζεται με εξαλωσύνες και με ακρότητες και με τοποθετήσεις οι οποίες δεν πρόκειται ποτέ να ισχύσουν στη χώρα μας. Ούτε ο ανασφάλιστος έμεινε ποτέ απροστάτευτος, ούτε ποτέ θα μείνει απροστάτευτος. Αυτό που κερδίθηκε και που συνεχίζει να υφίσταται ως εμπειρία, και μπορώ να σας πω ότι η Θεσσαλία είναι ένας τόπος όπου κατεξοχήν συνεχίζει και ακολουθείται αυτό το παράδειγμα. Δεν θέλω να γίνω πιο λεπτομερής, να μην κάνω και διαφημίσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση πιστέψτε με, υπάρχουν περιπτώσεις που σήμερα που μιλάμε οι πολίτες απευθύνονται είτε σε δημόσια ιδρύματα όπως το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, το Νοσοκομείο του Βόλου και αλλού, είτε σε ιδιωτικά ιδρύματα και βρίσκουν την υγειά τους χωρίς να ξοδέψουν ούτε ένα ευρώ. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις ιδιωτικά. Μέσα από συνέργειες, βεβαίως. Μέσα από συνέργειες, και είναι μια εμπειρία που κατακτήθηκε και επιταχύνθηκε μέσα από την πανδημία και τις ανάγκες που δημιούργησε στο σύστημα υγείας η πανδημία. Εκεί λοιπόν διαπίστωσε επιτέλους το σύστημα ότι όλοι οι λειτουργοί της υγείας περιφρουρούν το ίδιο δημόσιο αγαθό, τη δημόσια υγεία, ανεξαρτήτως του αν επιτελούν το έργο τους από τον ιδιωτικό ή από το δημόσιο τομέα. Όλοι λειτουργούν με βάση το κοινό συμφέρον, τη δημόσια υγεία. Αυτό ήταν ουσιαστικά ένα τείχος του Βερολίνου που έπεσε επιτέλους σε αυτή τη χώρα, και αυτό που πρέπει να αναζητούμε. Ακούω διαρκώς φιλολογία αν το ένα νοσοκομείο θα γίνει ιδιωτικού δικαίου, αν το άλλο θα είναι δημοσίου δικαίου, τι είναι το τάδε ίδρυμα, τι είναι το... Ένα πράγμα πρέπει να ενδιαφέρει τον πολίτη για να βρει την υγειά του, τι ξοδεύει. Θα είμαστε όλοι περήφανοι. Εγώ προσωπικά το έχω βάλει και το έχω πει ακόμα και σε ημερίδες και άλλοι καυγάδες και εκεί πέρα. Θα είμαι απολύτως περήφανος όταν ένας πολίτης δεν θα χρειαστεί να ξοδεύει ούτε ένα ευρώ για να βρει την υγεία του, για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των ασθενειών του. Αυτό είναι ο απότερος στόχος. Όνειρο είναι ένας μεγάλος στόχος τώρα. Και αυτό πρέπει να ενδιαφέρει και τίποτε άλλο. Μου περιγράφεται όνειρο τώρα.
Δεν είναι και τόσο μακρινό. 5 μέρες απέμειναν για τις εκλογές. Εδώ στη Μαγνησία κλείνεται με την έλευση του κυρίου Μαϊμαράκη. Ποιο είναι το πρόγραμμα? Την προσεχή Πέμπτη θα έρθει ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Βαγγέλης Μαϊμαράκης, ο οποίος θα κάνει ένα σύντομο πέρασμα από το εκλογικό μας κέντρο στο Βόλο γύρω στις 12-12.30 το μεσημέρι. Στη συνέχεια θα υπάρξει μια συγκέντρωση στην πόλη του Βελεστίνου στις 18.30 και θα κλείσει η μέρα της περιοδίας του με τον Αλμυρό στις 8 το βράδυ. Θα είναι μια μεγάλη μέρα, καθώς ένα πρόσωπο που έχει τη δική του ιστορία στην Νέα Δημοκρατία και το βασικό του χαρακτηριστικό είναι ότι σε καιρούς δύσκολους πήρε την παράταξη στην πλάτη του και την κράτησε όρθια. Δεν ζήσαμε την Νέα Δημοκρατία να συρρυκνώνεται όπως υπέστη το Πασόκ στα χρόνια της λάσπης και της μεγάλης κρίσης λαϊκισμού. Αυτό το πρόσωπο είναι ο Βαγγέλης Μαϊμαράκης και είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι που θα τον έχουμε μαζί μας για την κατακλείδα ουσιαστικά αυτής της προεκλογικής περίοδου την προσεχή Πέμπτη. Κύριε Μαραβέγια, για να σας ευχαριστήσω από καρδιάς. Πάντα χαίρομαι να συνομιλώ μαζί σας. Να είστε καλά. Θα ήθελα να έχω κι άλλο χρόνο να μιλήσουμε σε μια επόμενη ευκαιρία.